Θα μιλήσουμε σήμερα με τον πρέσβη τιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα, κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές. Θέλω, κύριε Αϊφαντή, πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω, που είναι και η μεγάλη εικόνα και είναι έτσι μία πορεία μου. Στην Ευρώπη, η μία μετά τις άλλες, τις κρατικές δομές επιτελείων μιλούν για προπαρασκευές πολεμικής οικονομίας. Μαγαλία είναι, Αγγλία είναι, Γερμανία είναι, Φιλανδία είναι, διότι έρχεται πόλεμος. Το ίδιο αρχίζει να λέει και η Αμερική. Με συγχωρείτε, μήπως είμαστε στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης και δεν το έχουμε αντιληφθεί? Δεν νομίζω ότι είμαστε στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης, γιατί μια γενικευμένη σύραξη οπωσδήποτε θα έχει ως συνέπεια την χρήση πυρηνικών όπλων. Και η χρήση πυρηνικών όπλων πάνω από ευρωπαϊκό έδαφος δεν είναι προς το συμφέρον των επιμέρους κυβερνήσεων, όσο πολεμοχαρείς και αν εμφανίζονται. Δηλαδή είδα τη Δανή πρωθυπουργό στα εγκαίνια αυτού του εργοστασίου στη Γερμανία, είναι συμπαραγωγή Δανών Γερμανών, το οποίο φτιάχνει ο Βίδες των 155, πυροβόλων των 155, αυτές που φτιάχναμε παραδοσιακά από τότε που εγώ με θυμάμαι, ας πούμε, στα, έφτιαχνε εδώ ο Μποδοσάκης και πριν, και τώρα πλέον δεν φτιάχνουμε. Λοιπόν, η οποία όντως ήταν πολεμοχαρής, αλλά δεν είναι χάρτινη τίγρης η Ρωσία, έχει πυρηνικά δόντια. Συνεπώς δεν νομίζω ότι κανένας θα τολμήσει να εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο. Έμεσα ναι, το κάνουν ήδη στην Ουκρανία, αλλά μέχρι εκεί πιστεύω ότι όλη αυτή η βιασύνη των Ευρωπαίων, η ξαφνική βιασύνη, είναι ότι συνειδητοποιούν ότι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο Τραμπ, οι ΗΠΑ θα αναδιπλωθούν από την Ευρώπη και η Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσει ίδια αποτρεπτική ισχύ έναντι της Ρωσίας. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Και φοβούνται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμπλέξουν το ΝΑΤΟ για μια περιορισμένη σύγκρουση σε βαλτικές χώρες και τα λοιπά, δηλαδή στην Λετωνία, στην Εστονία, εκεί που πάρουν και ρωσόφωνους μειονότητες, να συμβεί κάτι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον πρόεδρο Τραμπ δεν θα αποδεχθούν ότι υπάρχει επίθεση με τους όρους του άρθρου 5 και τα λοιπά. Συνεπώς έχουν πιαστεί, δηλαδή τελειώνει μια εποχή όπου οι Ευρωπαίοι είχαν αναθέσει στους Αμερικανούς την άμυνά τους και τώρα αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να λύσουν εκ των ενόντων και τάχιστα το πρόβλημα της ισορροπίας δυνάμεων. Ναι, είναι αυτό απλό, θα σας πει κάποιος, διότι την ίδια στιγμή και στη Μέση Ανατολή, αντί... Καταλλαγή, δεν υπάρχει σφαγείο, υπάρχει καθημερινό. Εδώ τώρα εξωθούνται να φύγουν πλέον και από τη Ράφα. Σήμερα δημοσιεύει Wall Street Journal κατασκευή καταβλισμού στην έρημο του Σινά από την Αίγυπτο, γιατί μάλλον ο Ισραηλινός στρατός θα μπουκάρει και στη Ράφα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει εκεί που είχαν καταφύγει το 1,5 εκατομμύριο. Αλλά την ίδια ώρα έχεις Ιράν, Χούτι, τους αντιπάλους. Γιατί είστε τόσο αισιόδοξος που θα ήθελα και εγώ να είμαι ότι δεν κλιμακώνεται παντού το θέμα? Θα κλιμακωθούν οι επιμέρους συγκρούσεις. Αυτό στη Μέση Ανατολή δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θα υπάρξει γενικευμένη σύραξη. Α, μάλιστα. Δεν θα υπάρξει γενικευμένη σύραξη. Και για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει όπλα για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν απάντηση. Έχει περιχητικούς πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, που είναι αμφίβολο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνατότητες να τους αναχαιτήσουν. Συνεπώς, ακόμη και αν ήταν ο πιο πολεμοχαρής
Αμερικανός πολιτικός πρόεδρος, που δεν είναι, ο Τραμπ δεν είναι ένας πολεμοχαρής πολιτικός ηγέτης, έχει του κόσμου τα στραβά, πολεμοχαρής δεν είναι. Και εκφράζει μια μερίδα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Αμερικανικού Κατεστημένου, η οποία δεν είναι όπως το Δημοκρατικό Κόμμα που θεωρεί την Αμερική, τον θεματοφύλακα των αξιών του κόσμου και τον οπλισμένο χωροφύλακα του ανά τον κόσμο. Έχει άλλη άποψη. Βλέπει την Κίνα και τα λοιπά. Ας μην μπούμε σε αυτήν την ιστορία. Και οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος να ήταν, και ο Biden στο τετράγωνο, δεν θα πήγαινε αυτή τη στιγμή σε συνολική αντιπαράθεση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Ουκρανία δεν έχουν στείλει στρατεύματα. Έχουν απορρίψει τις εισηγήσεις διαφόρων παρανοϊκών, ας πούμε, στην Πολωνία, διαφόρων παρανοϊκών στις βαλτικές χώρες, γιατί βλέπουν ότι αν στείλουν στρατεύματα, θα απαντήσει, μπορεί να απαντήσει με πυρηνικά η Ρωσία. Το δόγμα της Ρωσίας, τα πυρηνικά, είναι ένα στοιχείο κλιμάκωσης, αλλά όχι ποιοτικής διαφοράς. Και όταν λέω πυρηνικά, πυρηνικά όπλα θεάτρου επιχειρήσεων, τα οποία όμως αν πέσουν πάνω στην Κοπενχάγη, δεν ξέρω πόσο ωραία θα είναι μετά. Έτσι. Άρα, επειδή ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποδείξει ότι είναι μεν λογικός, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έχει πρόβλημα να κλιμακώσει. Άλλωστε αυτή είναι και η άμυνά του. Η Ρωσία είναι μια χώρα με σχετικά δύναμη οικονομία απέναντι στη Δύση και τα λοιπά. Παραδοσιακά και από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης ήτανε, η λογική της ήταν ότι αν ανοίξετε την πόρτα του φρενοκομείου, εγώ μπαίνω μέσα και θα κάνω όλα λαμπόγιαλο. Μην την ανοίξετε, δεν θέλω να την ανοίξετε. Αν την ανοίξετε, είμαι έτοιμος για τα χειρότερα. Αυτή είναι ακόμη η ρωσική στρατηγική. Είναι έτοιμη για τα χειρότερα. Οι δυτικές κοινωνίες έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν. Κοιτάξτε, μου λέει, είναι έτοιμες να γίνουν. Έχετε δίκιο, αλλά μου λέει εδώ ο κύριος. Παρανάλωμα. Ο φίλος μου, ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι, μου λέει: μα κύριε πρέσβη, εδώ πέρα η Φιλανδία καθημερινά μας κάνουν ασκήσεις ψυχολογικής ετοιμότητας επικοινωνιακά ότι έρχεται ο πόλεμος με τον Πούτιν. Από το Ελσίνκι έρχεται το μήνυμα. Ειλικρινά, με όλο το σεβασμό κοιτάξτε, η Φιλανδία μετά τον πόλεμο, μετά το τέλος του πολέμου, οι Σοβιετικοί τότε, οι Ρώσοι, είχανε βάσεις σε ολόκληρη τη Φιλανδία, με πιο διάσημη τη βάση στο ακροτήριο Χάνκο, που είναι η πιο νότιο-ανατολική απόλυξη της Φιλανδίας μέσα στη Βαλτική θάλασσα. Είναι μια εξαιρετικά στρατιωτική θέση. Και το 1950 επί Στάλιν τα πακετάρισαν, 1952 πακετάρισαν και φύγανε. Δηλαδή δεν νομίζω κυριολεκτικά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ η Ρωσία για να αποκτήσει κάποια τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στα πέραντα δάση που χωρίζουν τη Φιλανδία από τη Ρωσία, όπου δεν υπάρχει καν σημασμένη μεθόριο. Πρέπει με το GPS, ξέρεις που είσαι και αν το GPS εκεί πάνω δουλεύει καλά και τα σχετικά. Όπου οι αρκούδες, οι τάρανδοι, οι λύκοι διαβαίνουν τα σύνορα χωρίς κανένα πρόβλημα, και φυσικά και όποιος θέλει να τους ακολουθήσει, κάποιοι μετανάστες ήδη το κάνουν σε αρκετούς αριθμούς. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια ο πρόεδρος, νέος πρόεδρος, ο Στούμπ, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών όταν εμείς γενιάσαμε την περίοδο του Καστελόριζου, ας πούμε, με τον δικό μας πρωθυπουργό. Και το τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, όποιος λέει διαβάσει τη ρητορική του, τότε θα νόμιζε ότι κυριολεκτικά θα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Το τι μας ανεβοκατέβαζε, όχι ως κυβέρνηση, ως έθνος. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο τύπο, ο οποίος είναι ρατσιστής, αλλά είναι δουλειά των Φιλανδών, αυτοί τον εκλέξανε, να τον χαρούνε τώρα.
και ο οποίος είπε ότι δεν θέλει να συναντάει πλέον τους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι είναι κακοί άνθρωποι και τα σχετικά. Υπάρχει ένα ψυχολογικό μασάζ, έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στα καθημά, στη δεκαετία του 50, ο ελληνικός στρατός παρήλαβνε τραγουδώντας «Σόφια Μόσχα είναι το όνειρό μας». Έτσι. Να κλείσω... Και δεν είχε κάψιμα να βγει ούτε 50 χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορά του. Λοιπόν, μην συζητάμε τώρα, οι Φιλανδοί έχουν πέσει σε αυτήν την λούμπα του νεοφώτιστου. Είναι καλό στοιχείο ο φόβος για οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι. Τι να πω, ας πούμε. Να μην πείτε. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να έρθουμε στα κάτι μας με δύο παρεμβάσεις. Η μία παρέμβαση έρχεται εδώ από τον φίλο τον Νίκο από το Λονδίνο που λέει: «Μα κύριε Πρέσβη, είναι δυνατόν να αναδιπλωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη? Αυτή είναι η βασική στρατηγική του Σπάικμαν για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από την πλευρά του Ατλαντικού». Και ο άλλος Νίκος λέει: «Καλημέρα, κύριε Πρέσβη. Η Γαλλία θα υπογράψει σύμφωνο ασφάλειας με την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει και προμήθεια όπλων και άλλη βοήθεια. Χθες μάθαμε πως ο δικός μας ο Δένδιας υπέγραψε στην προσχώρηση της χώρας στην αντιπυραυλική ασπίδα με πρωτοβουλία των Γερμανών, δεν πάει στη Γαλλική, που εντάσσεται στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας ύψους 100 δις, κατά τα άλλα Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Βλέπουμε τα Βαλτικά κράτη να φτιάχνουν κατά μήκος συνόρου τους με τη Ρωσία οχυρωματικά έργα. Ακούμε την Πολωνία φωνές που λένε ότι πρέπει η χώρα και οι πολίτες να λάβουν σοβαρά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να κληθούν στα όπλα. Μήπως τελικά η Ρωσία, επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει συμβατικό πόλεμο, κάνει χρήση πυρηνικών?» Μα αν κάνει χρήση πυρηνικών, όλα αυτά είναι άχρηστα. Μου έλεγε ένας παλιός, όταν υπηρετούσα στο Βουκουρέστι, μου έλεγε ένας παλιός πολιτικός πρόσφυγας, ο οποίος είχε, πώς το λένε, δούλευε σε ένα εργοστάσιο αεροπορίας Γερμανίας, ότι όταν έκανε την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία η Σοβιετική Ένωση, η Ρουμανία είχε φοβηθεί και νόμιζε θα έρθει η σειρά της. Και ο Τσαουσέσκου μοίρασε στον κόσμο όπλα. Και επειδή ήταν Έλληνας κατά τεκμήριο φιλοσοβιετικός, τον πείραζαν οι Ρουμάνοι στο εργοστάσιο και τους αντέδρασε αυτό στα πειράγματα και τους λέει: «Κοιτάξτε, αυτά τα όπλα που έχουμε, άμα έρθουν οι Ρώσοι θα τα χρησιμοποιήσουμε?» Και του απάντησε ο Ρουμάνος διευθυντής: «Αν μπουν οι Ρώσοι, αν έρθουν οι Ρώσοι, βάει κούρου νόστρου». Βάει βάει είναι αλίμονο. Κούρου είναι ο ποπός. Νόστρου ο δικός μας. Αλίμονο στον ποπό μας αν μπουν οι Ρώσοι. Συνεπώς, τώρα αυτά που επειδή τις έχω δει αυτές τις κοινωνίες, δηλαδή η Εσθονή και τα λοιπά, είναι παρανοϊκοί. Πιστεύουν ότι έχουν υποφέρει. Η παράνοια δεν προκύπτει από διαμαγείας. Έχουν υποφέρει στα χέρια των Ρώσων, των Σοβιετικών και τα λοιπά. Μόνο ήταν κομμάτι και επίλεκτο της ρωσικής αυτοκρατορίας στο παρελθόν. Υπάρχει λοιπόν μια φοβία κατά των Ρώσων. Απ' την άλλη μεριά η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει συμβατικό πόλεμο ούτε με την Πολωνία, εδώ δεν μπορεί να ξεκεφαλώσει με τους Ουκρανούς. Δεν μπορεί να επεκτείνει το συμβατικό πόλεμο. Αν γίνει, πάμε σε πυρηνική σύγκρουση, όλα αυτά τα οχυρά που φτιάχνουν ιστορίες και τα λοιπά θα γίνουν υποσημειώσεις στην ιστορία. Διότι ο πυρηνικός πόλεμος θα δημιουργήσει, θα καταστρέψει τις δυτικές κοινωνίες, θα καταστραφεί βέβαια και η Ρωσία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν κοιτάμε να τιμωρήσουμε τη Ρωσία, κοιτάμε να μην τιμωρηθούμε οι ίδιοι οι δυτικοί. Διότι είναι ευημερούσες κοινωνίες. Πώς θα το κάνουμε? Και η Φιλανδία, είναι τη Δανία, είναι τη Γερμανία, είναι τη Γαλλία, είναι ευημερούσες κοινωνίες. Για ποιο λόγο θα πρέπει να οθήσουν τα πράγματα μέχρι το σημείο που ο άλλος να μην έχει επιλογή παρά μόνο να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα? Δεν ξέρω, είδατε τη συνέντευξη του Πούτιν στο Τάκερ? Βεβαίως. Ήταν πολύ καλή συνέντευξη. Ο δημοσιογράφος έκανε αυτό που πρέπει να κάνουν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι δημοσιογράφοι. Προσπαθούσε να ξομολογήσει, άφηνε τον συνομιλητή του να ξεδιπλώσει τη σκέψη του. Όχι για να πούμε τι καλός που είναι ο Πούτιν, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Και του έδωσε αυτή την ευκαιρία κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Βάζοντάς του, δηλαδή κάνοντάς τον, υποχρεώνοντάς τον σε περαιτέρω εξομολογήσεις. Εγώ κάτσα και την είδα όλη.
έκατσα και την είδα όλη. Δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος στο about να αρχίσει μία μείζωνα, είτε πυρηνική είτε άλλη σύγκρουση, να επεκτείνει τη σύγκρουση. Αν κάποιοι στη Δύση θέλουν να το επιβάλλουν, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, η Δύση καλά κάνει και ετοιμάζει την άμυνά της. Η Ελλάδα βέβαια καταστρέφει και τα τελευταία υπολείμματα αμυντικής βιομηχανίας την οποία είχε. Θα μπορούσαμε, αντί να αγοράζουμε οβίδες των 155 από τους Γερμανούς, να τις φτιάχναμε εδώ, τις φτιάχναμε μέχρι πρότινος, το διαλύσαμε το μαγαζί. Και ναι, πιστεύω, για να απαντήσω στο ερώτημα του πρώτου ακροατή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γυρίζουν την πλάτη στην Ευρώπη, δηλαδή λένε στην Ευρώπη ότι αν θέλετε να μηνθείτε απέναντι στους Ρώσους, δεν θα μηνθείτε με ίδια μέσα και εμείς απλώς θα σας βοηθήσουμε. Δεν θα πολεμήσουμε εμείς για σας. Το εμείς για σας το συμβόλιζε η ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων, αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία. Αυτή ήταν η ασπίδα, διότι αν οι Ρώσοι προσέβαλαν, οι Σοβιετικοί προσέβαλαν τη Γερμανία, τα προσέβαλαν και τα αμερικανικά στρατεύματα και αυτό το πράγμα θα δημιουργούσε παγκόσμιο πόλεμο. Άρα η λογική της σοφροσύνης έλεγε ότι οι Ρώσοι δεν θα κάνουν τίποτα. Ο Τραμπ λέει λοιπόν, κοιτάξτε, είναι αστείο, πρέπει να πληρώνετε τους προϋπολογισμούς σας. Δεν μπορώ εγώ να εφίσταμαι τον ανταγωνισμό που μου κάνουν οι οικονομίες σας, οι οποίες δεν έχουν στρατιωτικές δαπάνες. Να ξοδεύετε για την άμυνά σας. Και ο Τραμπ είναι ικανός να παραβλέψει πολλές εκκλήσεις. Σας το λέω, αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα όλων των Βαλτικών, όλων των νέων συμμάχων, των Πολωνών συμπεριλαμβανομένων, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακινδυνεύσουν να ρίξουν πυρηνικά πλήγματα στο έδαφος τους, αρχίζοντας ένα πυρηνικό πόλεμο, για χάρη ενός πολωνικού χωριού ή για χάρη ενός εσθονικού χωριού κτλ. Τέτοια επεισόδια μπορούν να υπάρξουν, αλλά πιστεύω ότι θα λυθούν με διαπραγμάτευση. Και στην παρούσα φάση δεν βλέπω τους Ρώσους να είναι έτοιμοι ή να έχουν συμφέρον να το κάνουν. Λοιπόν, πάω παρακάτω και πάω ως εξής. Προχθές, που εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα νομοσχέδια για τους γάμους, είχαμε άλλο γάμο μετά από πολύχρονο προξένιο, του σφαγέα και εγκληματία της Αιγύπτου Σίση, έτσι τον αποκαλούσε ο Ερντογάν, με τον Ερντογάν. Δεν θα το αναλύσω όλο, θα μείνω μονάχα σε μία δήλωση στην κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Αιγύπτου, ο οποίος λέει: θέλω να χαιρετήσω την τρέχουσα ηρεμία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δίπλα του είναι ο Ερντογάν. Και ανυπομονούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτήν, επιλύοντας τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των παράκτιων κρατών στην περιοχή, ώστε να μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε για να πετύχουμε το μέγιστο όφελος από τους φυσικούς πόρους και ό,τι υπάρχει διαθέσιμο εκεί. Λέω εγώ τώρα, επειδή η Τουρκία κανονικά δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο, μήπως φτάνουμε σιγά σιγά και δεν το λέμε στην οριοθέτηση ΑΟΣ με βάση το υπόλοιπο της τμηματικής οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου πέραν του 28 Μεσημβρινού, και εδώ έχουμε την προαναγγελία. Πιστεύω ότι το διαβάζετε με ακρίβεια. Αυτό ακριβώς είναι. Οι Αιγύπτιοι μας δοκίμασαν, είδαν ότι εμείς δεν έχουμε διάθεση το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κυβέρνηση. Δεν έχει καμία διάθεση για ιστορίες με τους Τούρκους. Ο κύριος Δένδιας πολύ εύκολα είχε δεχθεί την τμηματική οριοθέτηση, αφήνοντας προφανώς τον χώρο για να οριοθετήσουν οι Αιγύπτιοι με όποιον ήθελε υπερισχύσει. Υπερισχύει ο Ερντογάν. Τώρα τι δεν καταλαβαίνουμε. Υπερισχύει ο Ερντογάν, ο οποίος από την αρχή έλεγε ότι πρέπει να γίνει όχι όμως μόνο ο Ερντογάν. Το λέει και η κυρία Μπακογιάννη. Δεν είχε πει στο σταθμό σας. Δεν πρέπει να γίνει μια διάσκεψη των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και να λυθούν τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, όχι Ευρώπης. Της Ανατολικής Μεσογείου, συγγνώμη. Της Ανατολικής Μεσογείου, ναι, συγγνώμη. Είμαι ακόμη στο άλλο θέμα. Ανατολικής Μεσογείου και να λυθεί το θέμα της από κοινού εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου.
Το είχε πει ο Ερντογάν, το λέγει όλο τυχαίω η κυρία Μπακογιάννη. Το λέει τώρα και ο πρόεδρος ΣΥΣ. Εκεί πηγαίνουμε. Δηλαδή, ο συσχετισμός δύναμης που έχει διαμορφωθεί επηρεάζει και διαμορφώνει με τη σειρά του το πλαίσιο λύσης αυτών των ζητημάτων που δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι όπως η κρέμα σαν τη γη, πηγαίνει στα πάντα, βάλετε από πάνω και σαν τη γη στα πάντα, ακόμη και σε ομελέτα. Εκεί πάμε, σε αυτή τη λύση πάμε, διότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει το ελάχιστο να οριοθετήσει με την Κύπρο και να ενημερώσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις, όπως προβλέπει η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, ότι αν κάποιος από τους δύο οριοθετήσει ανατολικότερα από εκεί που τελειώνει η παρούσα συμφωνία, ενημερώνει εκ των προτέρων των άλλων. Δεν λέει πόσο εκ των προτέρων, μπορεί σε δύο εβδομάδες, μπορεί σε δύο μέρες, μπορεί σε δύο μήνες. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς να μονογραφήσουμε με τους Κύπριους, να τα εισάγουμε στα κοινοβούλια και να ενημερώσουμε τους Αιγυπτίους. Αυτό θα ήταν μια πράξη η οποία θα έλεγε ότι θα αντιμετωπίσουμε παρεμβάσεις από την Τουρκία με όλα τα μέσα. Νομικά, αλλά αν η Τουρκία επέλεγε το πεδίο της, θα στέλναμε το περίφημο στόλο μας. Ποιο στόλο? Ποιο στόλο? Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα πράγμα το οποίο εντάξει δούλεψε στην κρίση με υπερπροσπάθεια, αλλά δεν έχουμε πλοία που να μπορούν να αντιπαρατεθούν στην ανοιχτή θάλασσα, στην τουρκική αεροπορία και ναυτικό. Θα πάρουμε, μέχρι στιγμής κατασκευάζουμε 3 και τα υπόλοιπα έχουν χαθεί κάπου μέσα στις... θα πάρουμε τώρα... θα φτιάξουμε αυτά που λέει ο κύριος Ντένιζε, το Constellation και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός, χωρίς να έχει δώσει στη δημοσιότητα το ναυτικό, για να το λέω στη δημοσιότητα, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας δεν έχει ρωτήσει το ναυτικό τι και πόσα πλοία θέλει. Αυτό το κοινοβούλιο δεν ψηφίζει, αυτό δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας γιατί υπάρχει? Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει από το ναυτικό. Γιατί δεν γίνονται γιατί όλες αυτές οι εφικτές παραλήψεις? Μα γιατί, όπως είχε πει πάλι στο σταθμό σας, κυρία Μπακογιάννη, θα γίνει αυτή η διάσκεψη γιατί ό,τι μας δώσουν. Αυτό είναι. Άρα και έρχομαι, κατά τη γνώμη σας, το ένα δεν είναι με το άλλο. Ενώ ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε καταρχάς νόταμ απέναντι σε ελληνικές αεροναυτικές ασκήσεις από την Τουρκία, όπου επανέρχεται μετά τη διακήρυξη των Αθηνών το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και δέσμευση για δικές της ασκήσεις ενός μεγάλου χώρου που φτάνει μέχρι την Τζιά. Τι σας λένε όλα αυτά? Εχθές άκουσα τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να ξεκινάει την τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου, επί των εθνικών θεμάτων, και να λέει ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, εγώ τα είχα πει, λέει. Καλά, τώρα εντάξει, τα είχε πει. Και να τα λέει. Η Τουρκία από πάνω μέχρι κάτω έχει κουρελιάσει τη διακήρυξη των Αθηνών. Γιατί υπήρχε κανένας λόγος να μην το κάνει? Οι διακηρύξεις, οι συμμαχίες, όλα τα χαρτιά που υπογράφουμε κρίνονται ως προς την εφαρμογή τους από το συσχετισμό δύναμης που διαμορφώνεται. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία καθελκύει κάθε 1,5 χρόνο και 2 μονάδες. Μπορεί να μην είναι καλές, μπορεί να μην είναι Λαμποργίνι που θα πάρουμε εμείς κτλ. Είναι 2 μονάδες. Η Τουρκία έχει αποδείξει στην Λιβύη, έχει αποδείξει στην Συρία, έχει αποδείξει στο Ιράκ ότι εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις της, πληρώνει με αίμα για να υπερασπίσει αυτά που θεωρεί πολύ κακώς εθνικά της συμφέροντα. Και καταπατούν στην προκειμένη περίπτωση τα δικά μας. Προβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αποστεί της γαλάζιας πατρίδας και του ιδεολογήματος και του ιδεολογήματος, αλλά και της πρακτικής του υπεράσπισης. Η Τουρκία, επειδή υπέγραψε ένα χαρτί στην Αθήνα. Αυτή η μανία με τα χαρτιά, αυτή η μανία ότι το διεθνές δίκαιο είναι κάτι σαν το τίμιο ξύλο το οποίο μας προφυλάσσει από τα πάντα, υπάρχει μόνο στην προπαγάνδα του ελληνικού πολιτικού συστήματος προς τους ηθαγενείς. Μα συγγνώμη, κύριε Πρέσβη, εάν η Τουρκία κάνει όλα αυτά που τα κάνει, υπερασπιζόμενη τη γαλάζια πατρίδα,
Με συγχωρείτε, εμείς κάνουμε συνεκπαιδεύσεις, φρεγάτα τουρκική προχθές στα πλαίσια των νατοϊκών κοινών μας ασκήσεων, στάθμευσε στο Φάλιρο. Θέλετε να σας πω άλλο? Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε δήλωση του Προέδρου του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, του κ. Σημεωνίδη, ο οποίος λέει: την αγορά της Ανατολικής Μακεδονίας ιχνηλατούν τουρκικοί όμιλοι με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το αέριο, που είναι η στρατηγική ασφάλειας ενεργειακά της χώρας. Μα είναι προφανές. Δηλαδή, όλα αυτά που μου λέτε είναι ενδείξεις. Εγώ, επειδή και αυτά που μου λέτε τα έχω υπόψη μου και έχω και άλλα, σας λέω το προσωπικό μου συμπέρασμα, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι εγώ είμαι χτυπημένος και τα λοιπά και ότι το βλέπω περίεργα. Το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει αποδεχθεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τη επινεύση των Αμερικανών και των Γερμανών. Το έχει αποδεχθεί. Το πρόβλημα είναι πώς θα το σερβίρει στον ελληνικό λαό. Το σερβίρει με τη μέθοδο του σαλαμιού. Τι είπε ο Χακάν Φιντάν στα τουρκικά μάλιστα μαζική ενημέρωση και την εθνοσυνέλευσή του, με τον υπουργό κύριο Γεραπετρίτη, συνομιλούμε για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Τι απάντησε η Ελλάδα? Τίποτα. Και δεν θέλω να μου λένε ότι πήγε η κυρία Παπαδοπούλου σε ένα συνέδριο της Καθημερινής, όπου βασικά το πληρώνει ο ομογενής και τους είπε ότι κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει ότι η Ελλάδα σε αυτό το διάλογο συζητάει κυριαρχία και κατάργηση της συνθήκης Λοζάνης κτλ. Και αυτά είναι προφάσεις και αμαρτίες. Λέω πάρα πολύ διπλωματικά ότι δεν λέει την αλήθεια, ότι κρύβει την αλήθεια. Και δεν το κάνει από προσωπική πρωτοβουλία. Ολάκερο το ελληνικό πολιτικό σύστημα κρύβει την αλήθεια. Και ταυτόχρονα υποχρεώνει τους ηθαγενείς εδώ να ξοδεύουν τερατώδη ποσά για να αγοράζουν πλατφόρμες δίχως πυρομαχικά. Είδατε τον κύριο Κασελάκη που πήγε και τον ενημέρωσε ο κύριος Δένδιας να αντιδράσει για τα F-35, να βάλει τα ερωτήματα που ακούγονται, που θα έβαζε μια οποιαδήποτε, έστω και στα λόγια, τους τύπους αξιωματική αντιπολίτευση. Να πει δηλαδή ότι πρέπει να μας έρθετε να μας εξηγήσετε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας το κόστος αυτών των όπλων. Το κόστος της αγοράς, το κόστος της συντήρησης σε βάθος χρόνου, τις διαθεσιμότητες και το κόστος του οπλισμού που θα φέρουν. Για να δούμε αν υπάρχουν λεφτά να τα αγοράσουμε. Ή αν αγοράζοντας, υπογράφοντας την αγορά, ουσιαστικά θα στεγνώσουμε κάθε άλλο τομέα της άμυνας. Η απάντηση είναι ότι με τις πλάτες ανώτατων Ελλήνων αξιωματικών, αυτών που είχαν 15 μεταφορικά αεροσκάφη και πέταγε ένα, σε 130 πέταγε ένα, με τις πλάτες αυτών, η Ελλάδα παίρνει κάνει αυτοκτονικές επιλογές, από τη μια μεριά αυτοκτονικές επιλογές και από την άλλη μεριά έχει εγκληματικές παραλήψεις, οι οποίες κοστίζουν, και οι παραλήψεις απαξιώνονται πράγματα και οι επιλογές αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται και για να τα αγοράσουμε θα στεγνώσουμε οποιαδήποτε άλλη εύλογη αμυντική δαπάνη. Λοιπόν, άρα δημιουργούμε μόνοι μας τις συνθήκες, την ανισορροπία εναντί της Τουρκίας, η οποία ανισορροπία από τη στιγμή που διαπιστώνεται και από τους Τούρκους και από τους Τρίτους, παράγει αφεαυτής αποτελέσματα. Είναι αδιάφορο, είναι υπουσιώδες το τι έχουν στο μυαλό τους οι Τούρκοι, αρκεί να δούμε την ισορροπία. Και η έλλειψη ισορροπίας, η ανισορροπία, το ετεροβαρές υπέρ της Τουρκίας φτιάχνει το μυαλό των Τούρκων και οποιονδήποτε τρίτων. Άρα και το δικό μας όμως. Άρα εσείς λέτε, η σύζευξη σε επίπεδο επαφών που είναι κάτι πιο βαθύτερο Τουρκίας-Αιγύπτου, η απόφαση του Λιβικού Κοινοβουλίου για σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης και μετά την επίσκεψη, παρακαλώ πολύ, Φιντάν και στο Χάφταρ, τον ξεχάσαμε, τον καλό Χάφταρ κάποτε,
όλα αυτά κατά τη γνώμη σας μπορεί να κουμπώσουν σε μια συνολική διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο ταυτόχρονα με το τι συμβαίνει στο Αιγαίο? Ακριβώς, και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι δεν θα χαλάσουμε το ραχάτι μας και την λαμπρή μας καθημερινότητα. Ποια λαμπρή καθημερινότητα? Άκουγα πριν το σταθμό σας την καθημερινότητα που μας έχει επιβάλει ένα καθεστώς, το οποίο πλέον το ονομάζουν έτσι και τις Βρυξέλλες. Ένα καθεστώς είναι αυτό που υπάρχει. Έτσι. Γιατί στην Πολωνία έγινε η μεγάλη σύγκρουση, γιατί στην Ουγγαρία γίνεται η μεγάλη σύγκρουση? Γιατί η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη. Αυτό που είχε επιχειρήσει ο πατέρας με τον αλής του μνήμης κόκκινο, το έχει ολοκληρώσει ο γιος. Και δεν το ολοκλήρωσε μόνο ο γιος. Η κυρία Θάνου, προηγούμενη πρόεδρος του Άριου Πάγου, ήταν σύμβουλος, έφυγε από τον Άριο Πάγο και είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Άρα δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όχι μόνο τη διορίζει η ελληνική πολιτεία, η εκτελεστική εξουσία την δικαιοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιεί και μετά. Υπάρχει όσμωση. Δηλαδή η κυρία Κλάπα μετά κάτι θα κάνει σε αυτή τη ζωή. Και η κυρία Ζηλίνη. Και θα είναι κυβερνητικές θέσεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το καθεστώς, για ποιο λόγο είμαστε, αν είμαστε τόσο ευτυχισμένοι, ωραία, εντάξει. Ας δώσουμε, όπως λέει και η κυρία Μπακογιάννη, ας πάρουμε ό,τι μας δώσουν. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία με τις άμυνες, με τους στρατούς κτλ. Έχουμε στρατό, άμα χρειαστεί, να βοηθήσουμε τους Αμερικάνους να αποθήσουν τους Ρώσους πάνω από τη Ρουμανία. Πολύ ωραία. Αυτό. Θέλω, κύριε πρέσβη. Η Σόφια Μόσχα, το όνειρό μας. Στον ίδιο καμβά δουλεύει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ταυτόχρονα καταλαβαίνει ότι ο νέος ισχυρός πόλος είναι η Τουρκία και εκεί πέρα κλείνει και σε μια συνεργασία με την Τουρκία. Με πρωταγωνιστή τον Όμιλο Αλαφούζου. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος, όλη αυτή η ιστορία που έχει μέσα από τους Τούρκους προπονητές μέχρι τις τουρκικές σειρές, μέχρι το Ελιαμέπ και τα λοιπά, είναι στον αέρα? Έρχονται τώρα οι Τούρκοι για επενδύσεις. Δηλαδή κουμπώνει η ελληνική οικονομία. Επενδύσεις στην ενέργεια, με συγχωρείτε. Η ενέργεια είναι συστατικό ασφάλειας μιας χώρας. Δεν έχει σημασία. Θα αποτελέσουμε κομμάτι βιλαέτη της μεγάλης τουρκικής του νέου πόλου επιρροής που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την εκλογή Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνωρίσουν ότι η Τουρκία είναι μια τοπική περιφερειακή δύναμη στην οποία υπάγεται και η Ελλάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αν κάποιοι θέλουν να δεν τους ενοχλεί αυτό, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Άκουγα και αυτά που λέγατε για τα πανεπιστήμια. Μια χαρά. Μια χαρά. Αν κάποιος θέλει να αντιδράσει, ναι, ας κάτι να σκεφτεί πώς. Εδώ αυτό ρωτάνε. Ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν σε καταιγιστικό ρυθμό, μου λένε. Άρα, και ακούγοντας και τα κόμματα να τοποθετούνται στη Βουλή και εκτός Βουλής κτλ. Άρα ο κύριος πρέσβης λέει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μα τώρα τα κόμματα δεν τα φτιάχνουν απ' έξω. Εντάξει, στέλνουν μερικούς απ' έξω και παίρνουν μερικά που έχουν γίνει ξέμπαρκα, όπως η περίπτωση Κασελάκη που ήρθε και πήρε ένα ναυάγιο. Έτσι, όπως έρχονται διάφοροι και αγοράζουν εταιρείες που έχουν πέσει έξω. Λοιπόν, τα κόμματα όμως θεωρητικά, έτσι εγώ όπως θυμάμαι, τα φτιάχνει ο ελληνικός λαός. Ας φτιάξουν κόμματα, ας κινητοποιηθούν οι Έλληνες, να πάρουν την πρωτοβουλία και να δημιουργήσουν άλλους πολιτικούς φορείς καλύτερους από τους υφιστάμενους. Όπως σας εξήγησε ο κ. Κοντιάρης, το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι σε αδιέξοδο. Αυτό είναι. Ναι, αλλά δεν υπάρχει η περίπτωση να αλλάξει από μέσα. Ή θα το αλλάξει ο κόσμος απ' έξω ή θα το παρακολουθήσει στη σύψη μαζί του. Εδώ μου λέει υπάρχουν και άλλες χώρες. Συγγνώμη, υπάρχει και με άλλη μια χώρα, την οποία εγώ την έχω βιώσει αρκετά, την έχω παρακολουθήσει αρκετά, τις οποίες το πολιτικό σύστημα την κατέστρεψε. Είναι ο Λίβανος. Το πολιτικό σύστημα
πήρε μια χώρα που κάποτε ήταν ισχυρή, είχε και αεροπορία, ήταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής κτλ. Και την έκανε αυτό που είναι τώρα. Υπάρχει στην Αρμενία, ο κύριος Πασινιάν πήρε μια χώρα νικήτρια, μια χώρα με μεγάλη ομογένεια στην Αμερική κτλ. Και την έκανε ηττημένη. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πολιτικό σύστημα κατέστρεψε μια χώρα. Ναι, ξέρετε, εδώ μου γράφουν πάρα πολύ ακούγοντάς σας τώρα στο τέλος και νομίζω ότι είναι και το ζουμί τελικός. Μου λένε, μήπως τελικά δεν είναι καν φιλανδοποίηση ή μειοποίηση η χώρα από την ελληνική πολιτική και οικονομική ελίτ, αλλά λιβανοποίηση. Η φιλανδοποίηση άντεξε και έμεινε φιλανδοποίηση και δεν προχώρησε σε πλήρη κατάληψη της, και κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης πάνω στη Φιλανδία, γιατί υπήρχε το αντίπαλο δέος, υπήρχε η Δύση. Η Φιλανδία δηλαδή στηριζόταν με την πλάτη στη Δύση και είχε κάνει ένα συμβιβασμό με τους Σοβιετικούς να είναι αδέσμευτη, να μην τους βρίζει, να μην διορίζει τύπους όπως ο Στούμπ, ας πούμε, επικεφαλής του κρατικού ραδιοσταθμού και της κρατικής τηλεόρασης και τα αρέστα. Υπήρχε λοιπόν ένα καθεστώς ένα συμβιβασμός. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι όροι του συμβασμού. Οι άλλοι θα τα πάρουν όλα. Διότι δεν υπάρχει κανένα αντίβαρο. Αν δείτε τα κόμματα, τους 7 νάνους γύρω από την Χιονάτη, είναι χειρότεροι. Διότι σε κανένα κόμμα δεν βρέθηκε μέσα ένας άνθρωπος, έστω και αργά, και με τις αμαρτίες που έχει και εγώ του χρεώνω αρκετές, αλλά που τον παραδέχθηκα, γιατί θα μπορούσε να είναι σπίτι του και να τρώει μπριζόλες, ας πούμε. Σηκώθηκε ο Σαμαράς και είπε 5 πράγματα. Είδατε από κανένα άλλο κόμμα να σηκωθεί να βγει. Είδατε με τον γάμο των ομοφιλόφιλων, φάνηκε η διαχωριστική γραμμή. Φάνηκε η διαχωριστική γραμμή. Και είδατε από πού άντλησε ψήφους αυτή η κυβέρνηση. Μόνο για αυτό το θέμα έχει. Για τον συμβασμό με την Τουρκία, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα μασίσει τον ταραμά. Λοιπόν, λέω τώρα κάποιον που παριστάνει τον τιμητή πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι συμφωνούν και κάποιοι μέσα στα κόμματα διαφωνούν. Οι περισσότεροι που διαφωνούν, όλος περιέργονται μέσα στο κυβερνητικό κόμμα. Γι' αυτό να λέω το πολιτικό σκηνικό ή θα σαπίσει πάνω στις βάσεις του ή θα αναδιαταχθεί. Αλλά για να αναδιαταχθεί θα πρέπει να σπάσουν και μερικά κεφάλια. Και όχι μόνο κατά ανάγκη των αγροτών που θα έρθουν και θα τους υποδεχθούν αύριο με το ματσούκι. Θα πρέπει να σπάσουν γενικά κεφάλια. Δεν γίνονται, δεν θυμάμαι να γινόντουσαν αλλιώς τα πράγματα και δεν έχω δει να γίνονται αλλιώς πουθενά. Κυρία Ιφαντή, μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, επειδή αναρτήσαμε μια εκπομπή στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου της νομικής του Κώστα Μπέι, του 11 εκπομπή, και μου λέει, μα τι το συζητάτε, λέει, φταίμε και εμείς ως λαός, σας παραπέμπω στον κύριο Μπέι που είπε ότι ο ελληνικός λαός πια τα έχει φορτώσει στον κόκορα και είναι γενικός στην απάθεια, έχει παραδοθεί, και τα λέει αυτά το 11 σε δική σας εκπομπή, μου λέει εδώ κύριε Σαχινιάρα, δεν είναι ευθύνης και των πολιτών, λέει. Μήπως τους παρά... Είναι ευθύνη, αλλά μην λέμε οι πολίτες. Υπάρχουν πάντοτε οι πολίτες. Οι πολίτες δεν είναι μια ομοιογενής κατηγορία. Οι πολίτες που μια χαρά μπήκαν οι Γερμανοί και δεν έτρεχε τίποτα, συνέχισαν να κάνουν τα πάρτι τους το ένα το άλλο, εντάξει, είχε ένα πρόβλημα με το φαΐ, τότε δεν υπήρχε αρκετό, και οι πολίτες που αντιστάθηκαν. Οι πολίτες που όταν εγώ ήμουν παιδί, μια χαρά ήταν με τη Χούντα, ξενοδοχεία, ξεφύτρωναν, τουρισμός, λεφτά με τη Σέσουλα, έτσι, μια χαρά. Και κάποιοι άλλοι περίεργοι που για τους δικούς τους λόγους, αλλά και νέα παιδιά που αντιστεκόντουσαν. Άρα εγώ δεν λέω ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν με ένα ψήφισμα, με ένα resolution. Αυτά τα πράγματα η κοινωνική διαπάλη, η οποία θα εκφραστεί και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, εκφράζεται και στον τομέα της οικονομίας με τους αγρότες οι οποίοι περιθωριοποιούνται, στη δημόσια υγεία όπου ιδιωτικοποιείται, στη δημόσια παιδεία που και αυτή ιδιωτικοποιείται. Δεν γίνεται με συζητήσεις του αγγελικού τραπεζιού.
καλές αυτές, αλλά τα πράγματα αποφασίζονται στο δρόμο. Όποιος έχει διάθεση, όχι να συλληφθεί από τους αστυνομικούς, να τους σπάσει το κεφάλι όταν μπαίνουν μπροστά του. Εγώ στη Χούντα έβλεπα και συμμετείχα σε διαδηλώσεις νεαρός τότε και ο στόχος μου δεν ήταν να με πιάσουν και να γίνω μάρτυρας. Ο στόχος μου ήταν να μην με πιάσουν και να μην με κυνηγάνε. Και θυμάμαι πάρα πολύ κόσμο να σκυβεί εναντίον τους. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα δεν γίνει ξανά, αν ο κόσμος δεν βγει στους δρόμους, δεν μπορείτε να αλλάξουν τα πράγματα. Αν βέβαια ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και εγώ κάνω λάθος, κανένα πρόβλημα. Δεν θα χρειαστεί καν η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις καταστολής. Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουν, ευτυχισμένοι με αυτά που τους λέει η κυβέρνηση, με αυτά που τους υπόσχεται και δεν αντιδρούν. Δυσψόγος. Θα κλείσω με το μήνυμα του Γιάννη. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Πρέσβης. Σας θυμηθούμε τι χαμός γινόταν στην Τουρκία προ-Ερντογάν, διασπάσεις επί διασπάσεων κομμάτων πολιτικών αναξιοπιστίας, μέχρι που βρέθηκε ο Ερντογάν και τους έδωσε ένα όραμα που εμάς δεν μας αρέσει, αλλά για τους δικούς του είναι όραμα. Και μία σημείωση, λέει, για τον κύριο Πρέσβη. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Το κουκουέ αντιδρά και τα λέει, όσο και αν διαφωνώ με αυτό, λύσα αρκετά, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Τώρα, άμα δείτε την ιστορία του κουκουέ. Και όταν λέω την ιστορία, εννοώ την ιστορία που έκανε μετά τον πόλεμο, έτσι, μετά την ήττα στον εμφύλιο πόλεμο. Η ΕΔΑ κατέβαινε κάτω και έκανε διαδηλώσεις από το Κυπριακό μέχρι το 1-1-4, μέχρι τα δικαιώματα για την παιδεία, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάνει τώρα το ΚΚΕ. Έτσι. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν τότε ούτε γραφεία, οι άνθρωποι λέω, οι αριστεροί τότε δεν είχαν ούτε γραφεία, δεν είχαν ούτε ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαν πολύ να αντιμετωπίσουν Συρία και όμως κατέβαιναν. Ήταν από άλλο ζυμάρι. Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στους ανθρώπους και μυαλά μέσα στους ανθρώπους που ψηφίζουν Κομμουνιστικό Κόμμα. Εγώ τους σέβομαι απολύτως. Δεν θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει κάποια διέξοδο, αλλά σέβομαι τους ψηφοφόρους του. Γιατί ψηφίζουν Κομμουνιστικό Κόμμα διότι διαφωνούν με τα πράγματα. Και αυτό είναι το θετικό. Λοιπόν, σέβομαι απόλυτα τους ψηφοφόρους, αλλά λέω ότι το όχημα θέλει γενική ανακατασκευή. Λοιπόν, ας ψάξουν, ο ελληνικός λαός έχει μέσα στην ιστορία του και πριν καν υπάρξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, έχει έναν έντονο ριζοσπαστισμό. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν για τα πράγματα αυτά και πάλεψαν γράφοντας, μιλώντας, αλλά και πάλεψαν και στους δρόμους, ας πούμε. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν έχει ένα παρελθόν ριζοσπαστισμού, το οποίο της είναι πολύ χρήσιμο εάν αισθάνεται πνιγμένη, όπως προσωπικά εγώ αισθάνομαι, από ένα καθεστώς το οποίο σαν μια μελάσα τα κινητοποιεί όλα και τα τραβάει προς τα κάτω. Φοβερή αλληγορία. Σαββόπουλο, από το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα, αυτό το πράγμα από όλο, όπου και να γυρίσει κανείς, αυτό το πράγμα βιώνει. Υπάρχει και η αντίδραση. Εγώ προσωπικά υπολείπτομαι και σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που λένε ότι διαφωνούν, αλλά αποφασίζουν να αντιδράσουν. Γιώργος Αϊφαντής, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνολική κουβέντα σήμερα. Να μην ξεχνάμε, αυτά είναι τα ζέοντα. Καλημέρα, κύριε Αϊφαντή. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές.